Οι ποιητές ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Η διδακτική ποιήση θέλει να διδάξει τον άνθρωπο, ενώ η λυρική να τον κάνει να ξεχάσει τους κόπους και τα βάσανα. Οι φιλόσοφοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε ο κόσμος. Πρώτη ερώτηση. Τι ενδιαφέρει τους ποιητές αυτής της περίοδου? Αυτή την περίοδο οι ποιητές δεν ασχολούνται με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους στον πόλεμο. Δεν τους απασχολούν τα περασμένα. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τα προβλήματά της. Δεύτερη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για τον Ησίωδο? Ο Ησίωδος, ένας μεγάλος ποιητής, προσπαθεί με τα ποίηματά του να διδάξει τους ανθρώπους διδακτική ποίηση. Στο έργο του Έργα και ημέρες μιλάει για τον αδελφό του τον Πέρση, ο οποίος ήταν τεμπέλης και του άρεσε να διασκεδάζει συνέχεια. Ο Ησίωδος προσπαθεί με το ποίημά του να του δώσει συμβουλές. Θέλει να τον διδάξει πώς θα γίνει τίμιος και εργατικός. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για την λυρική ποίηση? Ένα άλλο είδος ποίησης που αναπτύχθηκε ήταν η λυρική. Ονομάστηκε έτσι γιατί τα ποίηματα, καθώς τα απάγγελαν, τα συνόδευαν παίζοντας λύρα. Τα ποίηματα αυτά είναι μικρά και μιλούν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το έργο των φιλοσόφων? Ο αγώνας που έκαναν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα με τις καθημερινές ανάγκες τους οδήγησε σε πολλές σκέψεις. Κάποιοι άρχισαν να ασχολούνται με θέματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να εξηγήσουν. Προσπαθούσαν κυρίως να καταλάβουν πώς έγινε ο κόσμος. Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι. Άλλοι θέλησαν να γράψουν για τα περασμένα, για να μην ξεχαστούν. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται και η ιστορία. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Σε περιμένω στην επόμενη μου. Έως τότε, να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.